με την κατάθεση της παιδιοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά που είχε εξετάσει την Τζορτζίνα Δασκαλάκη πριν το κοριτσάκι εισαχθεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο, συνεχίζεται η δίκη της Ρούλα Πισπυρίγκου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Η γιατρό που είχε εξετάσει το παιδί μίλησε επί της ουσίας για ένα περιστατικό ενεθρία, επισημένοντα πω ακόμα και σήμερα που έχει όλα τα δεδομένα από την εξέλιξη της υγείας της στο Καραμανδάνιο, δεν θα άλλαζε κάτι από όλα όσα έκανε για την Τζορτζίνα. Όπω τόνισε η κυρία Καρατζά, είχε εξετάσει την Τζορτζίνα και δεν είχε βρει κάποιο παθολογικό δείγμα στο κοριτσάκι. Επίση, πρόσθεσε πω μου είπαν ότι έγινε έλεγχο γονιδιακό στην Τζορτζίνα και ήταν αρνητικό. Στη μάρτυρα επιδείχθηκαν τα καρδιογραφήματα της Ζορτζίνας της πρώτης ημέρας και απάντησε ότι όλα ήταν φυσιολογικά για την ηλικία του παιδιού. Η κυρία Καρατζά ρωτήθηκε από την πρόεδρο πότε εξέτασε ξανά την Τζορτζίνα και εκείνη απάντησε ότι είδε το κοριτσάκι στις 12 Τετάρτου όταν πια είχε μεταφερθεί στη Μεθουρίου μετά το επεισόδιο ανακοπής στο Καραμανδάνιο. Όπω τόνισε, εξεπλάγει γιατί μετά από τέτοια παρατεταμένη ανακοπή είχε μόνο λίγο υγρό ενώ άλλα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη. Δείχνει ότι παρά την παρατεταμένη ανακοπή η καρδιά δεν υπέστη βλάβη. Το ότι προσπαθούσαν 50 λεπτά στο καραμανδάνιο να την επαναφέρουν δείχνει ότι η καρδιά δεν είχε πρόβλημα. Και η ανάνυψη έγινε σωστά και το παιδί δεν είχε πρόβλημα. Αν ήταν καρδιοπαθέ, τα είχε πεθάνει.